Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2016, στις συντονισμένες στην τηλεόραση επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε επίσης να μας βλέπετε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Και να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κότα, ο οποίος παρακολουθεί τις ενημερώσεις που συνεχίζονται να γίνονται στα σχολεία. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλό βράδυ, Θανάση. Καλό βράδυ και στους φίλους τηλεθεατές. Σε ποιο σχολείο σε βρίσκουμε, Δημήτρη? Αυτή την ώρα είμαστε έξω από το 12ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης των Σερών. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση η οποία γίνεται από τους διευθυντές εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, όπως επίσης και του συντονιστή στην διδασκαλία των προσφύγων, του κυρίου Κώστα Τζίκα. Η είδηση η οποία βγήκε και από την σύσκεψη στο 12ο αλλά και στο 6ο Δημοτικό Σχολείο είναι ότι προσωρινά παγώνει, έχουμε προσωρινή αναβολή του προγράμματος των τμήματων υποδοχής των προσφύγων στα σχολεία της πόλης των Σερών, δηλαδή στο 6ο, 12ο, 13ο και στο Μουσικό Σχολείο. Άρα δηλαδή τη Δευτέρα τα παιδιά δεν θα πάνε, τα προσφυγόπουλα δεν θα πάνε στα σχολεία τα που προανέφερα. Έως ότου ολοκληρωθεί η μετεγκατάστασή τους, θα πρέπει να γίνει μια μετεγκατάσταση των οικογενειών είτε σε ξενοδοχεία της πόλης είτε κάπου αλλού, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες για τους οικείους. Συγγνώμη. Όλων των προσφύγων. Όλων των προσφύγων. Μιλάμε για 700 άτομα. Τόσα άτομα. Τα 600 περίπου άτομα. Εντάξει, τώρα είναι 5 πάνω, 5 κάτω, δεν έχει σημασία. Οι οποίοι θα πάνε πού, σε ξενοδοχεία. Είτε σε ξενοδοχεία, ενδεχομένως να φιλοξενηθούν σε κάποια ξενοδοχεία, είτε κάπου αλλού. Τώρα το κάπου αλλού δεν το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει μια ενημέρωση. Δεν γνωρίζουν και κάτι περισσότερο οι διευθυντές οι οποίοι ανέφεραν την όλη διαδικασία. Δημήτρη, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα, διότι γίνονται εύλογα ερωτήματα. Οι ξενοδόχοι έχουν ερωτηθεί, έχουν ανταποκριθεί. Ένα. Δεύτερον, πότε θα ξεκινήσουν και πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι οικίσκοι. Ήδη εμείς βλέπουμε κάποιους οικίσκους εκεί απ' έξω, δεν θα γίνει σταδιακά. Εκείνοι οι οικίσκοι βρίσκονται εδώ και 2 μήνες περίπου, 1,5 μήνα. Ναι, δεν θα εγκατασταθούν κάποιοι ήδη μέσα εκεί, δεν είναι έτοιμοι. Προφανώς θα δοθούν προς χρήση όλοι οι οικίσκοι όταν ολοκληρωθεί το όλο πρόγραμμα. Και όπως... Μάλιστα, έχουμε ισονομία και ισοπολιτεία. Δηλαδή όλοι μαζί θα μπουν μέσα, να μην έχουμε κάποιες οικογένειες. Για να μην υπάρχουν αντιδράσεις και εντάσεις, ακριβώς. Απλά, τι γίνεται, πρέπει να γίνει η μετακίνησή τους κάπου αλλού, γιατί τα παιδιά θα πρέπει να φύγουν από το κέντρο, μην τυχόν υπάρχει κάποιο ατύχημα από τα βαριά μηχανήματα τα οποία βρίσκονται εκεί και θα ξεκινούν την προετοιμασία των οικίσκων. Μένει να δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες, ίσως και αύριο, με τη σύσκεψη η οποία γίνεται στην ΤΕΔΚ. Μήπως εκεί υποθεί κάτι από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, μήπως γνωρίζει κάτι ο Δήμος, μήπως γνωρίζουν κάτι οι φορείς και οι εκπρόσωποι προφανώς του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για αυτό το ζήτημα. Πάντως να σου πω ότι οι ενημερώσεις συνεχίζονται, υπάρχουν οι εύλογοι προβληματισμοί των γονέων αν τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, τα οποία θα έρθουν στα σχολεία για εκπαίδευση, αν έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί. Είναι τα γνωστά τα οποία υπήρχαν και τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά το θέμα της υγείας που το βάζουν πρώτα. Αυτά τα ερωτήματα τώρα και ευλόγως μετατίθενται. Ακριβώς, αφού λέμε έχουμε αναστολή. Οπότε αναστέλλονται και τα ερωτήματα αυτά. Τώρα πρέπει να έχουμε άλλα ερωτήματα προς άλλες κατευθύνσεις. Αν υποθέσουμε ότι δέχονται οι ξενοδόχοι, εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τόσο μεγάλο αριθμό, διότι είναι κοντά και οι γιορτές. Ξέρουμε ότι συνήθως τα ξενοδοχεία μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έχει είτε αθλητικούς αγώνες, είτε γάμους, είτε οτιδήποτε άλλες εκδηλώσεις, είναι γεμάτα σχεδόν. Άρα τι θα κάνουν, θα αφήσουν έξω τους πελάτες τους και θα βάλουν με περίεργο. Τέλος πάντων, αυτά κάποιοι πρέπει να μας απαντήσουν. Οι ξενοδοχειακές μονάδες ή μπορεί να φιλοξενηθούν σε κάποια κοντινά κέντρα φιλοξενίας, τι να σας πω, γειτονικών ομών. Καταλαβαίνω ότι δεν είσαι εσύ ο αρμόδιος να μας δώσεις απαντήσεις, απλά είναι ερωτήματα που βγαίνουν εύλογα από τη συζήτηση. Πιστεύω να βγουν οι αρμόδιοι και να μας πούν δύο λόγια και κάτι που το οποίο δεν θα είναι φαντάζομαι μόνο στις Σέρες, αλλά θα είναι σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Τώρα, κάτι άλλο όμως πάνω στο θέμα αυτό, με αφορμή το ότι θα ξεκινούσαν τα τμήματα υποδοχής
τη Δευτέρα. Έχουμε στα χέρια μας μία ανακοίνωση του 15μελούς Συμβουλίου Μουσικού Σχολείου των Σερών. Οι μαθητές λοιπόν έχουν εκδώσει ένα δελτίο τύπου. Θα σας το διαβάσω αναλυτικά. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι το σχολείο μας, το Μουσικό Σχολείο Σερών, από την επόμενη εβδομάδα θα εντάξει στο μαθητικό του περιβάλλον προσφυγόπουλου ηλικίας 12 με 16 ετών από το κέντρο φιλοξενίας. Εξ αρχής αυτό το γεγονός δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς, όπως ήταν αναμενόμενο, λένε οι μαθητές. Όμως αυτοί γρήγορα παραμερίστηκαν όταν κατανοήσαμε, λένε οι μαθητές, τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν αυτοί οι συνάνθρωποι μας. Έτσι, εμείς οι μαθητές και οι μαθήτες του Μουσικού Σχολείου των Σερών καλωσορίζουμε τα παιδιά των προσφύγων από το κέντρο φιλοξενίας που θα φοιτήσουν φέτος στο σχολείο μας. Μάλιστα, συνεχίζει η ανακοίνωση, ύστερα από συζήτηση που είχαμε με τους καθηγητές και τις καθηγήτριές μας, αποφασίσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε τα παιδιά αυτά, οι νέοι δηλαδή, συμμαθητές και συμμαθήτριές μας, να αισθανθούν το σχολείο μας σαν δικό του σχολείο, να νιώσουν ότι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι εμείς είμαστε χαρούμενοι που τους έχουμε δίπλα μας. Θέλουμε, κατά την ανακοίνωση, να δώσουμε το μήνυμα ότι η ανθρωπιά, η φιλοξενία και η μουσική μπορούν να ενώσουν ανθρώπους διαφορετικών λαών, χρωμάτων, θρησκειών και πολιτισμών. Καλώς ήρθατε, παιδιά, στο σχολείο μας, στο Μουσικό Σχολείο Σερών. Είναι μια ανακοίνωση η οποία στέλνει τα δικά της μηνύματα. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Και αν μου επιτρέπετε και το σχόλιο, πολλά συγχαρητήρια στα λόγια αυτά των μαθητών και των μαθητών Θανάση. Πάντως, Δημήτρη, επειδή ήδη κάποια παιδιά από τα ασυνόδευτα, αν δεν με απατώνουν οι πληροφορίες, από τα ΚΑΜΕΑ βρίσκονται σε σχολεία, όπως το δεύτερο ΕΠΑΛ, ίσως οι αρμόδιοι πρέπει να το σκεφτούν λίγο διαφορετικά πώς θα εντάξουν αυτά τα παιδιά, διότι τρία παιδιά πάνε στο σχολείο, κάθονται στην τάξη μεταξύ τους, δεν μιλάνε με κανέναν, δεν επικοινωνούν με κανέναν και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι ένταξη στην κοινωνία την τοπική. Τέλος πάντων, αυτά είναι αρμόδιοι που πρέπει να μας τα πούν. Είναι και λογικό αυτό το οποίο συμβαίνει και θα πρέπει είτε να υπάρχει μια έτσι ψυχολογική υποστήριξη από ψυχολόγους, είτε και οι ίδιοι δάσκαλοι και οι καθηγητές να βοηθήσουν προς την ένταξη αυτή, με να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα κυλήσει το όλο ζήτημα και στις δύο περιπτώσεις. Έτσι. Να σας πω όμως ότι προηγείται και η σύσκεψη αύριο στην ΤΕΔΚ, στο κτίριο της ΤΕΔΚ, παρουσία του Δημάρχου και όλων των φορέων για το προσφυγικό ζήτημα. Λογικά θα έχουμε κάποια εξέλιξη, αυτό το οποίο είπαμε και νωρίτερα. Ωραία, Δημήτρη, εσύ εξάλλου στις υπάρξεις και μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Έντονα αντιδρούν επαγγελματίες της πόλης των Σερών στην απόφαση του Δημάρχου Σερών Πέτρου Αγγελίδη για την αλλαγή των δρομολογίων του ΚΤΕΛ που θα έχει ως αποτέλεσμα τα λεωφορεία να κυκλοφορούν εκτός της πόλης. Οι έμποροι ζητούν από τη Δημοτική Αρχή καθώς και από τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών να είναι παρόντες στη διαβούλευση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να παρουσιάσουν και αυτοί τις απόψεις τους πάνω στο θέμα που έχει προκύψει. Μάλιστα, ζητούν από όλους να βάλουν νερό στο κρασί τους και να βρεθεί μια ισότιμη λύση για όλους. Την έντονη αντίδραση των επαγγελματιών της πόλης Σερών προκαλεί η απόφαση του Δημάρχου Σερών Πέτρου Αγγελίδη και η φερόμενη πίεση στον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Μωυσιάδη για την αλλαγή των δρομολογίων του ΚΤΕΛ που θα έχει ως αποτέλεσμα τα λεωφορεία να κυκλοφορούν εκτός πόλης. Οι Σεραίοι επαγγελματίες, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση Επιλογές, τονίζουν ότι η απόφαση του Πέτρου Αγγελίδη θα πλήξει την τοπική αγορά, καθώς θα μειωθεί ο αριθμός των πολιτών που επισκέπτονται τις Σέρες από τα γύρω χωριά, κυρίως της ανατολικής πλευράς Περιφερειακής Ενότητας. Το έχω πει ότι είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι με αυτό το πράγμα. Οι επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες έχουμε πει ότι πληρώνουμε και εμείς φόρους και εμείς πληρώνουμε δημοτικό φόρο, πληρώνουμε φόρο πρασίνου, πληρώνουμε τέλη πεζοδρομίων, πληρώνουμε τα πάντα. Δεν είμαστε δεύτερη κατηγορία άνθρωποι. Είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι για αυτό το θέμα, διότι χωρίς εμάς αποφασίζουν για μας. Πριν αποφασιστεί κάτι να το εξετάσουμε από όλες τις απόψεις, γιατί όπως είπατε κι εσείς, το να περνούν μέσα από την πόλη τα ΚΤΕΛ, υπάρχει κάποιο όφελος. Τώρα το τι πρόβλημα μπορούν να δημιουργούν τα ΚΤΕΛ τόσα χρόνια δεν νομίζω να έχει κάποιο έτσι αμάν σοβαρό πρόβλημα. Οπότε πιστεύω ότι το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το, χάσιμο, ας το πούμε, ή από το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργούν τα λεωφορεία μέσα στην πόλη. Μάλιστα, οι έμποροι ζητούν από την Δημοτική Αρχή αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών να είναι παρόν στη διαβούλευση που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσουν και αυτοί τις απόψεις τους πάνω στο θέμα που έχει προκύψει.
Μάλιστα, ζητούν από όλους να βάλουν νερό στο κρασί τους και να βρεθεί μια ισότιμη λύση για το θέμα. Να σας πω λίγο για τους επαγγελματίες. Είμαι της άποψης ότι όταν ο κόσμος έχει χρήματα, βρίσκει τον τρόπο να κατέβει στην αγορά. Ένα είναι αυτό. Δεν είναι εκεί, από εκεί. Το θέμα είναι η εξυπηρέτηση των ανθρώπων που κατεβαίνουν από τα χωριά και θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για να μπουν μέσα στο κέντρο της πόλης, δηλαδή να πάρουν μια δεύτερη συγκοινωνία για να έρθουν από το σταθμό των ΚΤΕΛ στο κέντρο. Αλλά και αν κάνουν μια καλή διαχείριση της συγκοινωνίας και των δρόμων, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα λένε ότι μπλοκάρει Γεωργίου Παπανδρέου. Φυσικά, αφού υπάρχει παρκαρισμένο αυτοκίνητο και από τη μια μεριά και από την άλλη, ή φορτώνουν ξεφορτών, θα υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα. Αλλά το να βγει ο κόσμος, να βγουν τα ΚΤΕΛ τελείως έξω και να μην υπάρχει καμία στάση για κάποια χωριά που είναι ζωτική σημασία και για εμάς στην αγορά, δεν νομίζω. Είναι απαράδεκτο πράγμα. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνει, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Ο κόσμος έχει δίκιο. Εγώ και σαν αντιδήμαρχος στο Δήμο είχε προκύψει το θέμα στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά στα χωριά μας. Ήμουν της άποψης ότι πρέπει να γίνεται μία ή δύο στάσεις μέσα στην πόλη και για τους καταναλωτές, τους δικούς μας, εν πάση περιπτώσει, τους πελάτες μας, αλλά και για όλο το κοινό. Ο κόσμος κατεβαίνει μεγάλη ηλικία. Αυτοί παίρνουν περισσότερο, οι υπόλοιποι έχουν όλοι αυτοκίνητα. Αυτοί που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία είναι ηλικιωμένοι, που θέλουν να πάνε στο γιατρό τους, στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε τώρα αν πρέπει να πληρώσουν από τα 360 που παίρνουν του ΟΓΑ τη σύνταξη όλη αυτή την κατάσταση. Είναι εις βάρος των ανθρώπων. Νομίζω ότι δεν είναι καλό. Εμείς όλοι οι έμποροι θέλουμε κίνηση στους δρόμους. Οτιδήποτε στάση γίνεται ή έστω και για 10 και 15 λεπτά να μπορεί να κατέβει κάποιος και να εξυπηρετηθεί μέσα από την πόλη, για μας είναι πολύ καλύτερο από το να πάει στα ΚΤΕΛ, για παράδειγμα, να πάρει ένα ταξί και να του πάει κατευθείαν στη διαδρομή που έχει σαν στόχο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι έτσι εξυπηρετείται και ο κόσμος. Είναι μια εποχή κρίσης. Και ο κόσμος δεν μπορεί να φορτωθεί κι άλλα έξοδα. Νομίζω δηλαδή ότι όταν εξυπηρετείται με κάποια στάση μέσα στην πόλη και είναι κοντά στο στόχο του, στο σπίτι του που θέλει να πάει, είναι πολύ καλά γιατί κάνει και κάποια οικονομία. Διότι δεν θα χρησιμοποιήσει κι άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μαζικής μεταφοράς, συγγνώμη. Τι να βάλει? Νερό στο κρασί. Νομίζω ότι θα πρέπει, ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ευκολία, το οποίο για έναν που δεν θα πηγαίνει να σταματάει στο ΚΤΕΛ, να πηγαίνει κάτω από εκεί για να μπορεί να πάρει το ταξί για να γυρίσει επάνω, εγώ νομίζω είναι μια ευκολία για έναν που ανεβαίνει το λεωφορείο, το ΚΤΕΛ. Τώρα από εκεί πώς το βλέπω δήμαρχος δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι ζητάει? Ζητάει δηλαδή να, όπως βγήκανε κάποτε το ΚΤΕΛ, ήταν εδώ μέσα στην πόλη των Σερών, βγήκε έξω. Εντάξει, άλλοι είναι γιαγιά, άλλος δεν έχει να πληρώσει ταξί. Εγώ νομίζω είναι μια ευκολία για αυτόν που ανεβαίνει το λεωφορείο να σταματήσει έστω για 3 λεπτά το λεωφορείο για να κατέβει, για να κατέβει, όχι για να ανέβει. Για να κατέβει απλώς λέμε. Τώρα, άμα θέλει να ανέβει, θα πάει στο ΚΤΕΛ, θα πάρει από εκεί πέρα το εισιτήριό του και θα ανέβει και θα φύγει. Αλλά όταν έρχεται, γιατί να μην σταματήσει, παράδειγμα, όπως σταματάει στην Παναγίτσα, ξεφορτώνει από εκεί και μετά πηγαίνει, ας πούμε, στον τόπο του. Μέχρι στιγμή δεν μας έχουν καλέσει και έχουμε πει ότι αν δεν μας καλέσουν, θα μας βρουν μπροστά. Θα μαζευτούμε όλοι οι επαγγελματίες έμποροι από την αγορά και θα μαζευτούμε. Αυτοί που εκπροσωπούν τον Εμπορικό Σύλλογο είναι ο κ. Μπαλίτς και αυτός που εκπροσωπεί την Ομοσπονδία για Επαγγελματικών Βιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων είναι ο κ. Κουτσαμπασάρα. Και οι δύο φορείς, αυτοί οι δύο φορείς που εκπροσωπούν τους επαγγελματίες, πρέπει να είναι σε όλες τις σκέψεις που γίνονται. Στο θέμα αναφέρθηκε με δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές και ο βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πασόκ Δημάρ Μιχάλης Τζελέπης. Θεωρώ ότι η πρόταση του κ. Δημάρχου δεν είναι κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα δημιουργεί πολλά περισσότερα προβλήματα στην πόλη των Σερών. Δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά. Δημιουργεί προβλήματα σε μια χρονική συγκυρία που πρέπει πραγματικά με προγραμματισμό και στόχευση να δούμε το πώς θα αναπτύξουμε τον οικονομικό κύκλο στο αστικό κέντρο της πόλης των Σερών και ιδιαίτερα στην αγορά. Mm-hmm. Όταν παίρνετε μία απόφαση και λέμε ότι τα χωριά της ανατολικής περιφέρειας του νομού Σερών θα πρέπει να πληρώνουν 3,5 και 3,5 επιπλέον 7 ευρώ για να κατεβούν στην αγορά των Σερών. Για ποιο λόγο να... Θα μείνω στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των υπεραστικών ΚΤΕΛ, τον κύριο Ηλία Παπαγεωργίου, να μας πει δύο λόγια για το θέμα που έχει προκύψει. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Έχει προκύψει ένα θέμα με αλλαγή
απόφαση του Δημάρχου Σερών, του Δημοτικού Συμβουλίου μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, οι οποίοι θέλουν να σας βγάλουν από το κέντρο της πόλης, να κινήσετε περιμετρικά της πόλης. Θα θέλαμε την άποψή σας. Σήμερα το πρωί ήρθε ένα έγγραφο από το Δήμο και συγκεκριμένα από τον υπογραφόντα κύριο Γκότση Ηλία, το οποίο από ό,τι προκύπτει από το έγγραφο βλέπω ότι υπάρχει μία αναδίπλωση γενικότερα από το Δήμο και ο λόγος είναι γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες, οι επαγγελματίες, ο κόσμος και οι φορείς. Και είναι αυτό που έχει προειπεί τώρα ο κύριος Κουτσαμπάς, ότι κανένας φορείς δεν έχει καλεστεί πουθενά και έχουν πάρει μία απόφαση η οποία δεν ξέρω γιατί την έχουν πάρει. Μήπως δεν θέλουν να εξυπηρετήσουν την αγορά των, μήπως, δεν ξέρω, έχουν άλλο κίνητρο, έχουν άλλο στόχο, δεν ξέρω. Δεν μπορώ που να το αποδώσω. Νομίζω πως αυτό που είπαν ως βασική τέτοια είναι η μόλυνση αφενός και η κυκλοφοριακή συμφόρηση και κυρίως την Παπανδρέου, αν δεν κάνω λάθος. Η Παπανδρέου έχει επιβαρυνθεί από τις βιοκλιματικές αλλαγές. Έχουν σηκώσει τα παρκαρισμένα όλα από Δυτικής Θράκης και την άλλη την οδό. Έχουν βγει Γεωργίου Παπανδρέου και αυτοί οι άνθρωποι που να παρκάρουν. Δεν ευθύνεται όμως το λεωφορείο του ΧΤΕΛ. Εάν έχει αν είναι κανονικά παρκαρισμένα και από την αριστερή και από τη δεξιά μεριά, έχει ροή η κυκλοφορία. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως γίνεται το διπλοπαρκάρισμα, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Θα έχετε και μια σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα, όλοι οι φορείς μαζί από ό,τι πληροφορηθήκαμε, οπότε πιστεύουμε να αναλυθεί το θέμα. Την Τετάρτη, από ό,τι και εγώ έχω πληροφορηθεί, δεν έχουν σταλθεί ακόμη οι προσκλήσεις, θα υπάρχει μια σύσκεψη, θα είναι όλοι οι φορείς, όλοι μα όλοι, και θα πάρουμε μια από κοινού απόφαση, η οποία θα είναι προς συμφέρον της αγοράς και γενικότερα της πόλης των Σερών. Εδώ τα πράγματα πήγανε, τα έχουν μπερδέψει, πήραν μία απόφαση πολύ εσπεσμένα και δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Μάλιστα, η κοινή σύσκεψη να τα λύσει, κύριε Πρόεδρε. Θα περιμένουμε την Τετάρτη και μετά θα δούμε τις εξελίξεις. Πιστεύω να μην έρθει ο διχασμός. Όχι, όχι, δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Με κοινή λογική νομίζω ότι όλα τα προβλήματα λύνονται. Πάντως βλέπω όλοι οι φορείς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η αγορά και γενικότερα ο κόσμος και ακόμη πιο γενικότερα η ανατολική πλευρά του νομού είναι αυτή που είναι κάθετη. Ότι θέλει το υπερασπικό μέσα από την πόλη. Όπως έχω προειπίσει σε όλες μου τις συνεντεύξεις, δεν υπάρχει παγκοσμίως πόλη που να μην μπαίνει μέσω μαζικής μεταφοράς μέσα στο κέντρο της πόλης. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και θα περιμένουμε την Τετάρτη. Και εσείς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Έγινε, για χαρά, καλό. Σε κινητοποίηση ενημέρωση προχώρησαν σήμερα το πρωί οι ασφαλιστές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών μπροστά από το τραπεζικό κατάστημα της πόλης, καταγγέλλοντας την αθέμητη πρακτική των τραπεζών και τον ευτελισμό του θεσμού της ασφάλισης, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στις δηλώσεις τους. Έξω από το τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης των Σερών βρέθηκαν σήμερα το πρωί οι ασφαλιστές Περιφερειακής Ενότητας Σερών, κατηγορώντας τα πιστωτικά ιδρύματα για αθέμητες πρακτικές και υφαρπαγή ασφαλιστηρίων. Είμαστε σήμερα εδώ έξω από ένα κατάστημα, ένα τραπεζικό κατάστημα, εντελώς συμπτωματικά είναι της Eurobank, να μην δημιουργηθεί κάποια άλλη υπόνοια οποιαδήποτε. Είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε στα πλαίσια των αθέμητων πρακτικών των τραπεζών όσο αφορά την επιλογή του πελάτη τους ώστε να αποκτήσουν κάποιο συμβόλαιο μέσα από την τράπεζα. Διαμαρτυρόμαστε σιωπηλά, μοιράζουμε ένα ενημερωτικό φυλάδιο στους καταναλωτές, τους ενημερώνουμε ότι έχουν δικαίωμα να ασφαλιστούν όπου θέλουν οι ίδιοι και όχι εκεί που θα τους υποδείξει η τράπεζα και είμαστε αντίθετοι σε όποια πρακτική εκβιαστική από μέρους τραπεζών. Αυτή είναι σήμερα η μία κίνησή μας. Την κάνουμε στην πόλη των Σερών, ήταν να γίνει την Τρίτη λόγω της αργίας των ταξιαρχών της πόλης, μετατέθηκε για σήμερα. Ήταν ευκαιρία, όπως είπε και ο γραμματέας μας, ότι λόγω της ημέρας που είναι μια γιορτή για μας ουσιαστικά, να κάνουμε μια τέτοια κίνηση. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι οι αθέμητες πρακτικές των τραπεζών όσον αφορά τον αναγκασμό και τον αγκιασμό των καταναλωτών του πολίτη, ώστε να αγοράζει ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τις ασφαλιστικές εταιρείες
των τραπεζών. Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, δεν πρέπει να συνεχιστεί, γιατί καταρχάς καταστραγείται το δικαίωμα του πολίτη για ελεύθερη επιλογή, και εκτός από αυτό πιστεύουμε ότι ο καθήλων αρμόδιος για να δώσει σωστές λύσεις για τις ασφαλιστικές ανάγκες των καταναλωτών είναι ο επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος, ο οποίος και μπορεί και ξέρει να διαγνώσει σωστά και να δώσει και λύσεις. Οι ασφαλιστές μεταξύ των παραπάνων κατήγγυλαν, όπως είπαν, την ολοένα και πιο προκλητική παρέμβαση των τραπεζών στην υποχρέωση ασφάλισης των πελατών μέσω των εταιριών επιλογής τους και τη στέρηση της ελεύθερης επιλογής εταιρείας και ασφαλιστή. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι σήμερα 11/11 είναι και η μέρα της ιδιωτικής ασφάλισης. Έχουν γίνει πανελλαδικές κινητοποιήσεις της 8 του μηνός σε 20 πόλεις όλη την Ελλάδα. Συμβαίνει το εξής, ότι οι τράπεζες σήμερα βγαίνουν και εκβιάζουν τους κοινούς πελάτες μας που έχουμε, όχι με ανταγωνιστικά προγράμματα, με ασφάλιστρα τα οποία είναι κατά 300-400% επάνω επιπλέον από ό,τι μπορεί να πάρει ο πελάτης που ήδη είναι πελάτης μας, και τον εκβιάζουν ότι δεν θα σου δώσουμε το δάνειο, δεν θα σου δώσουμε το μπλοκ επιταγών και όλα αυτά εδώ. Και οι άνθρωποι μετά από 36 χρόνια εμπειρία στον χώρο των ασφαλιών, αυτό που θέλω να πω ότι αυτό δεν πρέπει να τους περάσει. Θα αντισταθούμε. Σύσσωμα όλος ο κλάδος. Παρόμοιες τώρα κινητοποιήσεις ενημερώσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Να ενημερώσω ότι δεν θα μείνουμε μόνο στις Σέρες, όπως μιλήσαμε και το πρωί. Έχουμε αποφασίσει σαν ΔΣ κάθε εβδομάδα σε πόλη που θα υπάρχει λαϊκή να είμαστε εκεί με τους τοπικούς ασφαλιστές της κάθε πόλης και να κάνουμε επίσης μια τέτοια κίνηση διαμαρτυρίας, έτσι ώστε να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες όλων των περιοχών. Πόσους ασφαλιστές έχει ο νομός Σερών? Ο νομός Σερών, σαν ασφαλιστές στο επιμελητήριο, είμαστε γραμμένοι κάπου 200-210. Στηρίζει την αγορά σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό. Τη στήριξή του στα αιτήματα των επαγγελματιών ασφαλιστών εξέφρασε από τη δική του πλευρά και ο πρόεδρος ΟΕΒΕΣ, κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς. Η Ομοσπονδία στηρίζει το δίκαιο αίτημα των Σωματείων Ασφαλιστών για μια ασφάλεια που πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης. Πρέπει να πάει στον εξειδικευμένο άνθρωπο να ασφαλιστεί και όχι να μεσολαβούν διάφοροι άλλοι τρόποι. Βλέπουμε συχνό φαινόμενο όταν πάμε να πληρώσουμε στην τράπεζα, μας ζητά να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητό μας, να ασφαλίσουμε να κάνουμε μια άλλη ασφάλεια. Νομίζω ότι η ασφάλεια είναι σαν ένας καλός γιατρός. Πρέπει να πάμε στον εξειδικευμένο άνθρωπο, εξειδικευμένο ασφαλιστή, να ασφαλιστούμε εκεί που. Την ανάγκη στήριξη της χειροτροφίας και της πάταξης των παράνομων ελληνοποιήσεων φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πασόκ Δημάρ Μιχάλης Τζελέπης. Ο κλάδος χειροτροφίας της χώρας μας είναι ελάχιστα ανταγωνιστικός λόγω της παντελούς έλλειψης εξυγχρονισμού, της επενδυτικής αδυναμίας, του μεγάλου χρηματοοικονομικού κόστους και του αυξημένου κόστους παραγωγής, αναφέρει σχετικά ο βουλευτής. Ο βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πασόκ Δημάρ, Μιχάλης Τζελέπης, με την υπαριθμό 1088-1011-2016, ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελο Αποστόλου, έφερε στη Βουλή το ζήτημα της ανάγκης στήριξης του χώρου της χειροτροφίας και της πάταξης των παράνομων ελληνοποιήσεων. Ειδικότερα στην ερώτησή του, ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι ο κλάδος χειροτροφίας είναι ένας από τους βασικότερους κλάδους του πρωτογενούς τομέα, βρίσκεται σήμερα σε αδιέξοδη κατάσταση, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην επιστολή που σας απέστειλε, όπως τονίζει προσφάτως ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Χειροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος. Ειδικότερα, τονίζει ο κ. Τζελέπης, εντοπίζεται πτωτική τάση της εχώριας παραγωγής. Η αυτάρκεια στο χοιρινό κρέας σήμερα είναι σε ποσοστό κάτω του 30% και η τάση δείχνει ότι πρόκειται να μειωθεί περαιτέρω. Είναι ένα από τα θέματα. Ένα από τα θέματα του πρωτογενή τομέα, όπου η κυβέρνηση αυτή πραγματικά βάζει την ταφόπλακα. Όλες οι πολιτικές που πήρε για τον πρωτογενή τομέα είναι πολιτικές ούτως ώστε ο πρωτογενής τομέας να μην είναι ανταγωνιστικός. Ένας τομέας σημαντικός του πρωτογενή τομέα είναι και η χειροτροφία, όπου η επάρκειά μας ως προς την εχώρια κατανάλωση μεταβίας καλύπτει το 30% η ελληνική παραγωγή. Αν όμως δούμε το πόσο ελληνοποιημένο χοιρινό πωλείται, τότε φτάνουμε το 70%. Αυτό τι σημαίνει? Η υποστελέχωση υπηρεσιών, η αδρανοποίηση ως προς το να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, η αδιαφορία από την πλευρά του Υπουργείου, σύν αν προσθέσουμε όλα τα άλλα, το υψηλό κόστος που έχουν οι χειροτρόφοι, την έλλειψη δανεισμού, το ότι δεν είναι ενταγμένοι ως παραγωγική
ως παραγωγή πρωτογενού τομέα στα σχέδια βελτίωσης για να μπορέσουν να εξυγχρονίσουν τις μονάδες τους του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 από το Υπουργείο Γεωργίας, πραγματικά τους οδηγεί σε μια απελπιστική κατάσταση να κλείσουν τις χειροτροφικές τους μονάδες. Σύμφωνα με τον κύριο Τζελέπη, οι λόγοι της παραπάνω δυσμένους εξέλιξης οφείλονται στις ανισοβαρείς και ασυμμέτρες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι χειροτρόφοι σήμερα. Ο κλάδος, λέει, της χειροτροφίας της χώρας είναι ελάχιστα ανταγωνιστικός λόγω της παντελούς έλλειψης εξυγχρονισμού, της επενδυτικής αδυναμίας, του μεγάλου χρηματοοικονομικού κόστους, του αυξημένου κόστους παραγωγής, της υπερφορολόγησης, του γραφειοκρατικού κόστους, της μη χρήσης υποπροϊόντων, το οποίο αποτελεί συγκριτικό ποιοτικό πλεονέκτημα των εγχώριων χοιρινών κρεάτων μας. Ακόμη, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ετήθηκε να πληροφορηθεί και αν θα υπάρξουν διευκόλυνσεις των χειροτρόφων, όπως μείωση του υψηλού συντελεστή του ΦΠΑ από το 24% στο 13%. Τα πιο εκπληκτικά τριήμερα προσφορών είναι στα καταστήματα Κάτζας. Μέχρι το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, σπανάκια σερών με 85 λεπτά το κιλό. Λεμόνια με 1,24 το κιλό. Και επειδή στα κρεοπολία των καταστημάτων μας βρίσκεται πάντα μόνο ντόπια ελληνικά κρέατα, επιλέξτε. Κιμά βόιο το κιλό με 5,95. Κιμά ανάμεικτο το κιλό με 4,95. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα από το Καρβέλι για όλες τις στιγμές της ημέρας. Όλα τα κουλουράκια 20% φθηνότερα. Βρείτε ακόμα τα ποιοτικά προϊόντα της σειράς στο διαλεγμένο που επιλέγετε καθημερινά, τώρα ακόμα πιο φθηνά. Όλα τα ρύζια και όλα τα όσπρια το διαλεγμένο 30% πιο φθηνά. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Οδεύουμε προς την οριστική διευθέτηση του ραδιοτηλεπτικού τοπίου μετά τον λευκό καπνό που έβγαλε η κρίσιμη διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Μετά από περίπου 15 μήνες που χαρακτηρίστηκαν από ακραία πολιτική πόλωση, ανταλλαγή καταγγελιών για εξυπηρέτηση νέας και παλιάς διαπλοκής, πληροφορίες για βοσκοτόπια και την καταληκτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας για την αντισυνταγματικότητα του νόμου Παπά, τα μέλη της διάσκεψης κατάφεραν να βρουν κοινό τόπο και να συμφωνήσουν για την συγκρότηση της ανεξάρτητης αρχής που θα αναλάβει εξ αρχής την αριθμίση στο ραδιοτηλεπτικό τοπίο. Λευκός καπνός βγήκε χθες από την έκτη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την ανάδειξη του νέου Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς επιτεύχθηκε η αυξημένη πλειοψηφία των 4/5. Έτσι, νέος Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής είναι ο τέος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Θανάσης Κουτρουμάνος και Αντιπρόεδρος ο Ροδόλφος Μωρόνης. Να περάσω στην συγκεκριμένη πρόταση, έτσι όπως τελικά διαμορφώνεται, για τα μέλη του Συμβουλίου, πέραν του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Θα ήθελα να πω για την κυρία Διαμαντάκου, για τον κύριο Καραποστόλη, για τον κύριο Νίκο Κιάο, για τον κύριο Γιώργο Πλιό, τον οποίον είχαμε προτείνει και ως Αντιπρόεδρο στην προηγούμενη σύνθεση, για την κυρία Λίλιαν Μήτρου, για την κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου και για τον κύριο Γιώργο Σαριδάκη. Θέλω να πω ιδιαίτερα για δύο πρόσωπα τα οποία δεν είναι σε αυτή την τελική πρόταση και θέλω να είμαι ευθύς και δημόσια να το πω. Για τρία μάλλον. Για τον κύριο Μουλόπουλο είπα στην αρχή της συνεδρίασης ότι, εν πάση περιπτώσει, λόγω της πρόσφατης ιδιότητας που είχε ως βουλευτής του κόμματος, από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπήρξε μία ένσταση, παρότι για το κύρος και την διαδρομή του από καμία πλευρά δεν μπαίνει καμία σημείωση. Επίσης, να πω για τον κύριο Τζανετάκο, το Γιάννη, το οποίο τη διαδρομή τη γνωρίζουμε όλοι άριστα τα 35 τελευταία χρόνια, τα 30 χρόνια, έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ιδιωτική ραδιοφωνία, στην τηλεόραση, οι δουλειές του και στο κανάλι της Βουλής προβάλλονται κτλ. Ότι η μη συμπερίληψή του στην τελική πρόταση επίσης έχει να κάνει με έναν συμψηφισμό, αν θέλετε, ή με μία συνύπαρξη διαφορετικών προτάσεων για μία θέση σε αυτό τον περιορισμένο αριθμό θέσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η τελική ευρύτατη συνένεση.
Να σημειωθεί πως υπήρξαν 20 θετικές ψήφοι, ενώ 4 μέλη της διάσκεψης των Προέδρων δήλωσαν παρόν. Θετικά ψήφισαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ενώ παρόν δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ένωσης Κεντρώων. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση για τον κύριο Κουφόπουλο, την οποία πριν από μία ώρα είχα εκφωνήσει, ο οποίος είναι ένας έγκριτος και πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και στον έντυπο τύπο και στη ραδιοφωνία, με μεγάλη γνώση, πολύ μεγάλη γνώση των θεμάτων του ΕΣΟΡΟΥ, καθώς το παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, κριτικά και επαγγελματικά το παρακολουθεί, έτσι περί αυτού πρόκειται και διατυπώνει την άποψή του, πως επίσης είναι μια πρόταση που, επειδή ενδεχομένως και με δικιά μας ευθύνη και αναλαμβάνω και προσωπικά επί τούτου την ευθύνη, δεν έγινε δυνατόν εγκαίρως να συζητηθεί και με, με τα άλλα κόμματα, με τις άλλες πλευρές, και καθώς όλοι οι δημοσιογράφοι όπως και οι πολιτικοί δημιουργούμε αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις κατά την άσκηση του επαγγέλματός μας, χωρίς από πουθενά να έχει μπει ζήτημα και ένσταση για άλλου τύπου ας πούμε πρόβλημα ή προβληματισμό, υπήρξε ας πούμε μια αίτηση, μια ένσταση ας πούμε, αν θέλετε, μια προτίμηση για να υπάρξει μια άλλη επιλογή, η οποία είτε της αλλιώς αφορά εν προκειμένου τον κύριο Πλιό, που εδώ είχε έρθει σε διάφορες συνθέσεις εκ μέρους μας και τι χάνει να είναι και ας πούμε πιο γνωστό σε ένα άλλο επίπεδο, στο επιστημονικό επίπεδο, είχε διατελέσει και κοσμήτωρας του ΕΚΠΑ και τυχαίνει αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπό του. Θα ήθελα να πω και προς τους τρεις αυτούς ας πούμε συναδέλφους, αλλά και προς τη διάσκεψη. Δεν θέλουμε, δεν θελήσαμε να πάμε σε μια επιλογή η οποία θα έχει αστερίσκους. Είμαι πάρα πολύ ευθύς. Έτσι λοιπόν η τελική σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είναι η εξής. Πρόεδρος ο κύριος Αθανάσιος Κουτρουμάνος, αντιπρόεδρος ο κύριος Ροδόλφος Μωρώνης και μέλη η κυρία Πόπη Διαμαντάκου, Βασίλης Καραποστόλης, Νίκος Κιάος, Γιώργος Πλιός, αντί του Βασίλη Κουφόπουλου, Λίλιαν Μήτρου, Δήμητρα Παπαδοπούλου και Γιώργος Αριδάκης. Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τα προηγούμενα 24 ώρα την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μπορεί να ήταν σύντομο, όμως σε πολλές περιοχές προκλήθηκαν προβλήματα με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε εγρήγορση. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης σημειώθηκε διακοπή ρεύματος, ενώ και τα συνεργεία του Δήμου και της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης ήταν όλο το βράδυ έξω, αποκαθιστώντας ζημιές σε σημεία που παρατηρήθηκαν προβλήματα, όπως τον καθαρισμό φρεατίων, ακόμη και για όσα είναι μπροστά από σπίτια πολιτών για τα οποία είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό τους, όπως τόνισε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε προειδοποιήσει για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα έπληκναν την περιοχή και είχε συστήσει την προσοχή όλων. Την ίδια στιγμή όμως σε πολλά μέρη της Αλεξανδρούπολης τα φύλλα των δέντρων είχαν σκεπάσει τα φρεάτια, προκαλώντας τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Τα συνεργεία του Δήμου και της ΔΕΙΑ όλο το βράδυ ήταν έξω και καθάριζαν σημεία όπου υπήρχε πρόβλημα. Με αφορμή την ισχυρή βροχόπτωση, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ για άλλη μια φορά ζητά από τους πολίτες, προκειμένου να διευκολύνουν την κατάσταση καθώς ο χειμώνας έρχεται, να απομακρύνουν από τα φρεάτια τους φύλλα και άλλα φερτά υλικά, καθώς είναι δική τους ευθύνη. 5 μέρες ισχυρού νοτιά γέμισε η πόλη φύλλα. Φύλλα τα οποία στεκόταν ή αναμοστροβολίζονταν πάνω από τα φρεάτια, γιατί εκεί βρισκόταν να κάνουν ρεύμα. Χθεσινή βροχή, δυνατή, ευτυχώς για μικρό χρονικό διάστημα. Τη νύχτα γυρνούσαμε σχεδόν όλα τα φρεάτια κάποια άτομα. Κάπου μπορέσαμε και καθαρίσαμε. Κάπου δεν μπορούσαμε να καθαρίσουμε, για το λόγο αυτό και επειδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν λύνεται. Δηλαδή έστω ότι βρήκαμε τον χρόνο, βρήκαμε τον κόσμο, βρήκαμε τους πάντες, τα καθαρίσαμε σήμερα. Αύριο το πρωί συμβαίνει το ίδιο φαινόμενο. Θερμή παράκληση σε όλους τους δημότες, το εξωτερικό τους σχαρωτό έξω από το σπίτι τους είναι δική τους υπόθεση. Θερμή παράκληση να βοηθήσουν τη ΔΕΙΑ. Οι ίδιοι ωφελούν το σπιτικό τους, αυτοί θα πλημμυρίσουν μόλις δουν φύλλα πάνω από το σχαρωτό να βγουν να τα μαζέψουν.
Εγώ θα σας πω ότι 10:30 εχθές το βράδυ, επειδή μαζεύτηκε και έξω από το σπίτι μου νερό, παρότι το είχα καθαρίσει από πριν, 10:30 έβαλα τις μπότες μου, βγήκα, τα καθάρισα κουμούλα ολόκληρη. Ιδιαίτερη προσοχή κάθε φορά που βρέχει, με τον καθένα από εμάς ξεχωριστά να συμπεριφέρεται με συνέπεια και ευθύνη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα. Θερμή παράκληση και τους μαγαζάτορες και τα σπίτια πρέπει να βοηθήσουν όλοι για να μην έχουμε άσχημα αποτελέσματα σε διαστήματα τα οποία έχουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα και μάλιστα σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Εμάς ο Θεός μας αγαπάει όμως, δεν μας έδωσε αυτά τα οποία έδωσε δίπλα στην Κομωτινή, στα Γιάννενα. Όπως έχετε πληροφορηθεί, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία. Έτσι, εμείς ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια. Αυτό που διαβεβαιώνω στον κόσμο είναι το εξής. Εσωτερικά τα φρεάτια όλα είναι πεντακάθαρα. Δεν έχουμε πουθενά ούτε ένα φρεάτιο το οποίο να είναι σφινωμένο, να έχει μέσα αντικείμενα και να έχει φρακάρισμα. Από το πρωί τα συνεργεία μας έχουν πιάσει περιοχές που δεν προλαβαίνει ο Δήμος να πάει. Μοιράσαμε τη δουλειά. Εμείς βγήκαμε προς Χιλή, πιάσαμε την άνοδο, πιάσαμε την περιοχή επάνω του Αγίου Βασιλείου, όπου έχει φρεάτια και σχαρωτά, στα οποία δεν μπορούν να πάνε οι γυναίκες που καθαρίζουν στο Δήμο. Εν τω μεταξύ, σαρωτικό αλλά σύντομο ήταν το κύμα κακοκαιρία στην Κομωτινή. Σάρωσε από το μεσημέρι και το δυτικό τμήμα του νομού Ροδόπης η κακοκαιρία με βροχές και δυνατούς ανέμους. Σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος που διήρκησαν και 3 ώρες στο Δήμο Ιάσμου. Μέσα στην Κομωτινή αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε πάνω από 120 κλήσεις για βοήθεια. Από αυτές 10 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Πυρετώδεις είναι οι προεργασίες των επιτελείων του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα των τελών κυκλοφορίας που θα κληθούν να πληρώσουν οι κάτοχοι οχημάτων και μοτοσυκλητών για το 2017, καθώς ήδη μετρά αντίστοιχο χρόνο έως την ανάλυση τους στο Taxis.net. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να μην υπάρξουν τελικώς αλλαγές στον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας. Στο σιρτάρι θα μείνουν από ό,τι φαίνεται οι προτάσεις για αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας του 2017 που είχε επεξεργαστεί ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης. Έτσι, τα ειδοποιητήρια που θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο Taxis.net για την πληρωμή των νέων τελών κυκλοφορίας από τους ιδιοκτήτες οχημάτων θα είναι κατά πάσα πιθανότητα χωρίς αλλαγές. Σύμφωνα με το Έθνος, βασική κατεύθυνση των προτάσεων ήταν ότι πρέπει να ελαφρυνθούν τα παλαιότερα και μεγαλύτερου κυβισμού οχήματα, να επιβαρυνθούν τα νεότερα και ακριβότερα και ενδεχομένως να υπάρξει μια νέα μικρή επιβάρυνση στα οχήματα νέας τεχνολογίας, όπου τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρήπων. Θα δούμε αν τελικά υπάρξουν αλλαγές, σημειώνει η κορυφαία πηγή της Καραγιώργης Σερβίας, δείχνοντας μάλλον διστακτική στο ενδεχόμενο να υπάρξει νέα αναστάτωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του φαινομένου παράδοσης πινακίδων σε φορείες, με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο ο στόχος για την ίσπραξη 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας. Στον αέρα βρίσκεται και η εισήγηση του Αλεξιάδη για να προσαρμογή των ζωνών με βάση τις οποίες υπολογίζεται το επίδομα θέρμανσης, έτσι ώστε να πρημοδοτηθούν ορεινές περιοχές σε ζώνες που δικαιούνται μικρότερο επίδομα. Η νέα Υφυπουργός Οικονομικών, κυρία Παπανάτσιου, σημείωσε ότι αυτές οι εισηγήσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η πηγή του Υπουργείου Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές αυτές θα προχωρήσουν μόνο στο βαθμό που μπορούν να υποστηριχθούν τεχνικά από τις υπηρεσίες. Μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον κύριο Βασίλη Ξάνθο, ομοσπονδιακό προπονητή στο μπάτμιντον. Καλησπέρα σας, κύριε Ξάνθο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Διότι αύριο στο Σιδηρόκαστρο, αν δεν κάνουμε λάθος, έχουμε... Μεθαύριο. Την Κυριακή. Σωστά, την Κυριακή. Έχουμε έναν αγώνα για καλό σκοπό. Ναι. Θα κάνουμε ένα τουρνουά μπάτμιντον για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες από 6 χρονών μέχρι 80. Mm-hmm. Γιατί το μπάτμιντον παίζεται και μέχρι αυτή την ηλικία και το κάνουμε καθαρά, για καθαρά φιλανθρωπικό σκοπό, για την ηλιακτίδα, για τα παιδιά με αυτισμό. Θα αρχίσουμε στις 10:30 το πρωί
Ελπίζουμε να έχουμε αρκετό κόσμο έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε ένα αρκετά καλό ποσό για να το διαθέσει ο Σύλλογος σε αυτά τα παιδιά. Ας μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουν και οι γιορτές των Χριστουγέννων σε λίγο και ευελπιστούμε να τα πάμε καλά. Ωραία, θα ξεκινήσετε 10.30 το πρωί της Κυριακής και θα κρατήσει μέχρι πότε, διότι αν κάποιος δεν μπορεί να είναι στις 10.30 μπορεί να έρθει και λίγο αργότερα. Μπορεί να έρθει και λίγο αργότερα, αυτό θα εξαρτηθεί από τις συμμετοχές που θα έχουμε, αν και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο όσον αφορά τις συμμετοχές και αυτός είναι και βασικά και ο σκοπός μας. Θα τελειώσουμε ανάλογα με τις συμμετοχές που θα υπάρχουν. Νομίζω πως ο κόσμος θα ανταποκριθεί και για το σκοπό, όπως λέτε, ο οποίος είναι ιερός. Σίγουρα αυτός είναι ο σκοπός και πραγματικά όσοι το ακούνε ζητάνε πληροφορίες και ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς που ενδιαφέρονται και πραγματικά βλέπουμε ότι η προσπάθειά μας αυτή θα πετύχει. Και το μπάντμιντον επίσης στις Έρες και ιδιαίτερα στο Σιδερόκαστρο το αγκαλιάζουμε και το αγαπάμε πάρα πολύ. Ακριβώς έτσι, είναι ένα άθλημα που σε εμάς στην περιοχή των Σερών είναι πασίγνωστο και μέσω αυτής της προσπάθειας θέλουμε και εμείς να δείξουμε ότι πέρα από το αθλητικό κομμάτι υπάρχει και ο κοινωνικός ρόλος του μπάντμιντον. Πολύ ωραία. Εμείς να σας συγχαρούμε και να καλέσουμε και πάλι, μάλλον εσείς να καλέσετε τον κόσμο για την Κυριακή. Ναι, θα είναι χαρά μας να γεμίσουμε το γήπεδο και περιμένουμε όλους τους Σεραίους στις 10.30 η ώρα να είναι στο γήπεδο του Σιδηροκάστρου, στο κλειστό γήπεδο, γιατί πραγματικά θα είναι μια γιορτή και για ένα σκοπό που αξίζει να πούμε ότι η συμμετοχή είναι 3 ευρώ για τους παίκτες, για να παίξει δηλαδή κάποιος. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, επομένως πιστεύω ότι όλοι θα μπορέσουν να έρθουν για να βοηθήσουμε για το σκοπό τον οποίο ανέφερε. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και να σας χαρούμε για την πρωτοβουλία αυτή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και καλή επιτυχία. Καληνύχτα σας. Έως στις 30 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλουν φακέλους για το πρόγραμμα νέων αγροτών, όπως ανακοινώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Οι ενδιαφερόμενοι νέοι γεωργοί πρέπει να συναντήσουν τον μελετητή γεωργικό σύμβολό τους, ώστε με την βοήθειά του να ετοιμάσουν και να υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σερών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους νέους γεωργούς του νομού ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Προγράμματος Νέων Γεωργών Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σύμφωνα με την πρόσκληση, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά το φάκελο της υποψηφιότητάς τους μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου. Δημοσιευτεί η προκήρυξη για το Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών. Να θυμίσω εδώ ότι τον Μάιο μήνα είχε γίνει μία προδημοσίευση του προγράμματος και αυτό έγινε γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει κανείς στο πρόγραμμα είναι να έχει κάνει δήλωση ΟΣΔΕ. Επειδή οι δηλώσεις γίνονται το Μάιο, είχε υπάρξει μία προδημοσίευση ώστε οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τη δήλωση ΟΣΔΕ 2016. Μάλιστα, για κάποιους που δεν το είχαν πληροφορηθεί, υπήρξε και ένα παράθυρο μέχρι τις 5 Οκτωβρίου και για μία εβδομάδα. Όσοι δεν είχαν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ, νέοι γεωργοί ενδιαφερόμενοι, κάναν τη δήλωση ΟΣΔΕ και τώρα βγήκε η προκήρυξη, η κανονική προκήρυξη για το πρόγραμμα των νέων γεωργών. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο. Θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει στις 31 Οκτωβρίου. Υπάρχουν ακόμα κάποια προβληματάκια, τώρα ξεκινάει και θα λήξει στις 30 Νοεμβρίου, ίσως δοθεί καμιά εβδομάδα παράταση γιατί καθυστέρησε η έναρξη του προγράμματος. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, οι ενδιαφερόμενοι νέοι γεωργοί θα πρέπει να συναντήσουν τον μελετητή γεωργικό του σύμβουλο, έτσι ώστε με τη βοήθειά του να ετοιμάσουν και να υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα το φάκελο της υποψηφιότητάς τους. Εκείνο που έχουμε να πούμε στους παραγωγούς, φυσικά μέσα από ένα δίκτυο χωρικής κατανομής της δράσης που έχουμε με τους γεωπόνους μας. Η σχετική ανακοίνωση έφτασε στο τελευταίο χωριό του νομού μας, το επαναλαμβάνομαι και από εδώ, να πάνε να συναντήσουν τον μελετητή τους, ώστε μαζί να υποβάλουν ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση στο πρόγραμμα και μετά στις αρχές Δεκεμβρίου
οι φάκελοι των υποψηφίων θα έρθουν εδώ στην υπηρεσία μας και κατά πόσο είναι προγραμματισμένο σε διάστημα 45 ημερών πρέπει να γίνει η πρώτη αξιολόγηση, μετά σε ένα διάστημα 20 ημερών θα γίνει η δεύτερη αξιολόγηση και πιστεύουμε προς το Μάρτιο να έχουν βγει οι δικαιούχοι και να μην αργήσει και η πληρωμή της πρώτης δόσης που είναι περίπου το 70%. Οι νέοι αγρότες τότε σε διάστημα λίγων μηνών θα πάρουν το 70% της ενίσχυσης που το πρόγραμμα είναι για από 17.500 μέχρι 22.000 ευρώ. Το 70% είναι ένα σημαντικό ποσό και μετά όταν ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους τα 3 ή 4 χρόνια θα πάρουν το υπόλοιπο. Έχω να πω σε αυτό ότι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδος υπήρξε και δεύτερη προκήρυξη για το πρόγραμμα νέων γεωργών που συνήθως δεν συμβαίνει. Από κάτι υπόλοιπα κονδυλίων που υπήρχαν, το 2014 υπήρξε συμπληρωματική προκήρυξη και τότε είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα περίπου 700 νέοι γεωργοί του νομού μας. Στο κανονικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2009 είχαν ενταχθεί 550. Υπάρχει το ενδιαφέρον και προσδοκούμε ότι ένας ανάλογος αριθμός 500-600 νέων γεωργών θα ενταχθεί σε αυτό το νέο πρόγραμμα. Μάλιστα είναι γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι αυτό το πρόγραμμα οι υποχρεώσεις του είναι 3 ή 4 ετών. Ενώ άμεσα η κυβέρνηση προχωρά στην παροχή δωρεάν ίντερνετ αλλά και με επιδότηση ίντερνετ στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών, στους πρωτοετής φοιτητές, στα ΑΜΕΑ που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες, καθώς και στη δωρεάν δορυφορική πρόσβαση στους Έλληνες που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης θέτει η κυβέρνηση την παροχή δωρεάν ή με επιδότηση ίντερνετ στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της Ελλάδος, τους πρωτοετής φοιτητές, τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες, καθώς και τη δωρεάν δορυφορική πρόσβαση των Ελλήνων που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Οι δράσεις της κυβέρνησης αφορούν την παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών. Το πρόγραμμα θα αφορά συνολικά σε 30 νησιά, καλύπτοντας περίπου 30.000 κατοίκους, ενώ για την εφαρμογή του θα ληφθούν υπόψη και εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος, όπως σημειώνουν αρμόδια στελέχη, είναι να προβληθεί η νησιωτικότητα, δίνοντας στους κατοίκους των νησιών πρόσβαση σε υπηρεσίες γρήγορου ίντερνετ. Σημειώνεται μάλιστα ότι στη συγκεκριμένη δράση αναφέρθηκε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός στις 28 του Οκτώβρη από τον Άι Στράτη, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκινάμε άμεσα και αφότου υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες θα δώσει τη δυνατότητα να μην αισθάνονται οι πολίτες των απομακρυσμένων περιοχών πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η δωρεάν πρόσβαση για κάθε οικογένεια σε ίντερνετ υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης ταχύτητας είναι υποχρέωση της πολιτείας. Τις επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις σε πρωτοετής φοιτητές και σπουδαστές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους αρμόδιους από το πρόγραμμα, θα ωφεληθούν περίπου 50.000 από το σύνολο των 70.000 πρωτοετών φοιτητών και σπουδαστών, μιας και θα τεθούν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος είναι συνολικά η σύνδεση mobile internet με ένα στικάκι να στοιχίσει 36 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως, δηλαδή 5 ευρώ το μήνα. Από το ποσό αυτό τα 3 ευρώ θα επιχορηγεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από το αποθεματικό της, ενώ τα άλλα 2 θα τα πληρώνουν οι δικαιούχοι. Δωρεάν ή επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στα άτομα με ειδικές ανάγκες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες. Και τέλος, τη δωρεάν δορυφορική πρόσβαση των Ελλήνων που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Ήδη έχουν γίνει συζητήσεις με τον ΟΤΕ TV και την ΟΒΑ για δωρεάν πρόσβαση για την κάλυψη περίπου 30.000 νοικοκυριών. Από την πλευρά του, το Υπουργείο θα συμβάλλει με την επιδότηση του δορυφορικού πιάτου και του αποκωδικοποιητή. Τώρα αξίζει να σταθούμε για λίγο ακόμα στο ζήτημα της δωρεάν δορυφορικής πρόσβασης στη Θράκη, που όμως από ό,τι φαίνεται θα αφορά μόνο μουσουλμάνους. Η απόφαση που έγινε γνωστή με δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων φαίνεται πως βάζει στο περιθώριο τους χριστιανούς θρακιώτες που ζουν μακριά από τα αστικά κέντρα, όπως για παράδειγμα σε χωριά του Εύρου, της Ροδόπης και της Ξάνθης, όπου το ίντερνετ πάει με δυσκολία και καθόλου, αλλά και όσους χριστιανούς έχουν οικονομικά προβλήματα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους δημότες ότι τα προνοιακά επιδόματα θα καταβληθούν στους δικαιούχους από την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου.
Αντίστροφα, μετρούν οι δικαιούχοι των προνοιακών επιδομάτων στον νόμο Εύρου, καθώς σύντομα πιστώνονται στους λογαριασμούς τους τα χρήματα και για τους δύο προηγούμενους μήνες. Συνολικά θα δοθεί 1.849.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους. Τα προνοιακά επιδόματα για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου σε 3.400 περίπου δικαιούχους σε όλο τον νόμο έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς τους, όπου οι δικαιούχοι την επόμενη μέρα, αύριο δηλαδή, θα μπορούν να πάνε να κάνουν τις αναλήψεις τους. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η πρόνοια, η οποία έχει την ευθύνη, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, όλου του νομού, έγκαιρα έχει κάνει τις διαδικασίες εκείνες και τις καταστάσεις των δικαιούχων, ούτως ώστε όταν ήρθαν τα χρήματα, απευθείας έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς τους. Θέλω να πω το εξής εδώ, ότι γίνονται ενέργειες από την υπηρεσία μας με σχετικά έγγραφα. Αυτή τη διαδικασία πλέον από τον επόμενο χρόνο να την αναλάβουν οι καθήλοι αρμόδιοι υπεύθυνοι των υπηρεσιών των Δήμων, δηλαδή του Σουφλίου, του Δημοτικού και της Ορεστιάδας. Μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά πρέπει έτσι να γίνει, γιατί σε αυτούς τους Δήμους υπάρχουν, νομίζω, οι υπηρεσίες εκείνες οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν, και με τη βοήθεια τη δική μας της πρόνοιας της Αλεξανδρούπολης νομίζω ότι θα υπάρχει μια συνέχεια στην καταβολή αυτών των επιδομάτων. Αν βέβαια συνεχίσει η ίδια η πολιτεία να καταβάλει αυτά τα επιδόματα. Η κατασκευή του αγωγού ΤΑΠ ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός ΤΑΠ θα διασχίσει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Νεφώσεις στη δυτική και βόρεια και υπηρετική χώρα και βόρειο Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, κυρίως στα υπηρετικά και στο κεντρικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται επίσης νεφώσεις με παροδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Όσον αφορά τώρα τη θερμοκρασία, αυτή θα κυμανθεί ως εξής: στις Σέρνες από 11 έως 19, Θεσσαλονίκη 10 με 18, Καβάλα 16 με 19, Δράμα 15 με 17, Ξάνθη 16 με 18, Κομωτινή 16 με 18 επίσης, Αλεξανδρούπολη 19 με 21 και Οριστιάδα 18 με 23 βαθμούς Κελσίου. Never let me go.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ευχαριστούμε που επιλέξατε την τηλεόραση επιλογές και πάρει για την ενημέρωσή σας, αγαπητοί τηλεθεατές. Από όλους εμάς, όσους εργαστήκαμε για το δελτίο αυτό, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.